Θα ήθελα να μας μιλήσεις για την Κούφια Γη και την έρευνά σου. Ποια είναι τα τελευταία νέα σου? Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους 6-7 μήνες έχουν προκύψει πολλά νέα στοιχεία που προσδιορίζουν τον πυρήνα της Γης. Συγκεκριμένα, πριν 4 μέρες, δύο αναλύσεις που έγιναν στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο συγκλίνουν στην ιδέα ότι κάτι παράξενο συμβαίνει εκεί. Όπως γνωρίζετε, και πριν από ένα χρόνο, το Φεβρουάριο του 2008, η NASA ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα στέλνοντας 5 νέους δορυφόρους στην ατμόσφαιρα, ώστε να καταλάβει για ποιο λόγο παρουσιάζεται αυτή η ανομαλία. Εντάξει, το ταξίδι σας δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναμονή, αλλά κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθεί? Έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο του 2009, γιατί στο μεταξύ ξεκίνησε η συνεργασία μας με ένα μεγάλο παραγωγό του Hollywood και ένα σπόνσορα, ώστε να μπορέσουμε να κινηματογραφήσουμε ό,τι κάνουμε. Βεβαίως, γιατί αν όντως βρείτε αυτό που αναζητείτε... Υπάρχουν διάφορες οπτικές πάνω σε αυτό το θέμα. Μία βασική έχει να κάνει με την υπερθέρμανση του πλανήτη που οδηγεί στο λιώσιμο των πάγων. Αλλά και πάλι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί εμείς δεν πηγαίνουμε ακριβώς στο Βόρειο Πόλο, αλλά κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Το ταξίδι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένα είδους πλοίο, αλλά και πάλι τα καύσιμά του δεν επαρκούν για να φτάσουμε στο σημείο να παραμείνουμε εκεί για 7-8 μέρες, ώστε να κάνουμε τις μετρήσεις και έπειτα να επιστρέψουμε. Όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποκλειστούμε στους πάγους εκεί και να μην μπορούμε να επιστρέψουμε. Αν βρείτε ότι η θεωρία είναι σωστή, ότι όντως υπάρχει μία τρύπα στο μέσο του πλανήτη, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί το ταξίδι σας? Θα ήθελα να μου εξηγήσεις τις παραμέτρους. Αν οι υπολογισμοί μας είναι σωστοί και οι μετρήσεις μας οδηγήσουν στο σωστό σημείο και βρούμε έστω και ένα μικρό άνοιγμα κάτω από τους ωκεανούς που επιτρέπει να μπαίνει και να βγαίνει ζωή μέσα από αυτό, κάτι που εξηγεί και γιατί πολλές φορές στα δίχτυα των ψαράδων πιάνονται ψάρια με μορφές που δεν γνωρίζουμε, αυτό βέβαια θα αλλάξει τα πάντα. Η σχισμή θα είναι τόσο λεπτή που θα μπορέσετε να την προσέξετε καθώς μετακινείστε? Σαν ένας ωκεανός να μπαίνει μέσα σε μία καμπή? Ναι, ακριβώς έχετε δίκιο. Μην ξεχνάμε τη διάμετρο της Γης, που σημαίνει ότι έχουμε να μελετήσουμε μία απόσταση 8 με 9 μίλια. Θα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε το οτιδήποτε, γιατί σε εμάς απλώς θα φαίνεται η επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε πάνω στο πλοίο τα κατάλληλα όργανα που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε παρατηρήσεις. Με το που θα αρχίσει να περιστρέφεται ο μετρητής, θα καταλάβουμε πως μπαίνουμε μέσα στην κύλη γη. Αν λοιπόν το πλοίο σας μπει μέσα σε αυτό το πράγμα, πώς θα καταφέρετε να βγείτε μετά? Η ιδέα μας δεν είναι να μπει το πλοίο μέσα στην κύλη γη, άλλωστε ούτε η πλοιοκτήτρια εταιρεία θα επέτρεπε να γίνει αυτό. Θα έχουμε όμως πάνω στο πλοίο μια μικρότερη βάρκα, αλλά και ένα ελικόπτερο, που θα μας παρέχουν τη δυνατότητα καθημερινά να πλέουμε σε κοντινά σημεία ή να τα παρακολουθούμε από τον αέρα. Δηλαδή θα μπορούσατε να το διασχίσετε? Και σε αυτήν την περίπτωση τι άλλο θα μπορούσατε να δείτε εκτός από νερό? Ορισμένοι μάρτυρες αναφέρουν πως υπάρχει ένα σημείο όπου πνέει θερμός άνεμος, με αποτέλεσμα να υπάρχει νερό, τροπικά φυτά, πουλιά, μέλισσες, λουλούδια. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το μέρος και αν θα καταφέρουμε να βρεθούμε σε αυτό το μέρος, αλλά αν τα καταφέρουμε, θα το έχουμε σίγουρα βιντεοσκοπήσει. Έχουν δει κάτω ακόμα και διαφορετικά όντα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, γιατί είμαστε επιστήμονες. Όταν ξεκινήσει αυτή η αποστολή, δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχουν παράπλευρα βοηθητικά πλοία που να μεταφέρουν έστω προμήθειες. Δεν υπάρχουν πλοιάρια διάσωσης. Πρέπει να έχουμε πάρει από την αρχή μαζί μας όλα τα πράγματα που θα χρειαστούμε. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για υψηλή στάθμη της θάλασσας, ισχυρούς ανέμους, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, παγόβουνα. Κάποιοι μπορούν να ασθενήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή ακόμα και να τραυματιστούν. Δεν θα είναι ένα εύκολο επιχείρημα. Μπρουκς, πιστεύεις ότι το άνοιγμα βρίσκεται εκεί? Πρέπει να το πιστέψω, γιατί τα στοιχεία με οδηγούν εκεί. Καθώς προσεγγίζουμε το σημείο, συμπληρώνουμε τη θεωρία μας, συγκεντρώνουμε νέα δεδομένα από τις εικόνες των δορυφόρων, ακόμη και από τις σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό μεταξύ του φλοιού και του πυρήνα της Γης. Μπορεί να είναι σχετικά μικρό, δηλαδή 110 έως 120 μίλια περίπου, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχει ζωή μέσα σε αυτό το κενό. Μπορεί να είναι μια πολύ απλή μορφή ζωής, μπορεί όμως να είναι και πολύ εξελιγμένη. Η μεγάλη λοιπόν περιπέτεια αρχίζει, είναι μια άποψη και αυτή. Θα ήθελαμε πάρα πολύ να... Θα ανεβείτε πάνω σε αυτό το πλοίο, θα πηγαίνατε? Στον Αρκτικό Κύκλο. Ναι. Τον Αύγουστο τώρα, μέσα στα χιόνια. Για καλοκαίρι, καλύτερα είναι.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πούμε και εμείς εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα αυτό της κύλης γης. Να τονίσουμε κάτι για τους τηλεθεατές. Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η αποστολή καταρχήν είναι ανοιχτή στο κοινό. Επομένως μπορεί να συμμετέχει κανείς με ένα ποσό το οποίο βεβαίως φτάνει το αστρονομικό ύψος των 23.000 δολαρίων. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η αποστολή θα γίνει με παγωδραστικό και τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν είναι περίπου 100. Βεβαίως μπορεί να ακούγεται πολύ προκλητικό, αλλά... Εγώ, εμένα μου ακούγεται σαν μια εμπορική επιχείρηση. Ακριβώς. Δεν αποκλείεται να είναι, αλλά σίγουρα η εταιρεία από μόνη της. Θα πούμε ότι έχουν κάνει ολόκληρη καμπάνια, πηγαίνουν από πόλη σε πόλη και το διαφημίζουν. Όχι, προκειμένου να συμμετέχει κόσμος, ναι, και γι' αυτό... Λοιπόν, για να ακούσουμε την τελική μας άποψη. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε ένα γεωφυσικό ελικόπτερο με συσκευές, θα μπορούσε να έχει αποδείξει όλα αυτά που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και κοντά εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτά που είπα, ακριβώς περιγράφει αυτό το μυθιστόρημα που σας είπα, το οποίο λέγεται «Περιπέτειες ενός ναυαγού». Αυτό περιγράφει πώς πήγανε με τη βάρκα, με το πλοίο, μετά με τη βάρκα, πέσανε μέσα στην τρύπα και πήγανε κάτω. Εγώ θέλω τον Σεπτέμβρη μήνα, Οκτώβριο, να μας πούνε ότι βρήκαμε τίποτα και εκεί θα σας καλέσω να μου πείτε τι να ψήσετε. Εδώ θα είμαστε. Φωνάξτε τον κύριο Μπρούξ να μιλήσουμε. Μας λέει ότι το μαγνητικό πεδίο έχει τρεις πόλους. Θα ξύξω τα πτυχία μου. Τι είναι αυτά που λέει. Λοιπόν, όχι, δεν είναι κακό να ακούμε όλες αυτές τις απόψεις. Μα τρεις πόλους. Τρεις πόλους. Εντάξει. Ο καθένας καταλαβαίνει και παίρνει αυτά που θέλει. Πώς λέμε, αμφότεροι και οι τρεις. Ομού και οι δύο. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε και πάλι το ταξίδι μας για τη χαμένη Ατλαντίδα που έχουμε να πούμε πολλά.